Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 14 Δεκεμβρίου του 2023. Όπως υποσχεθήκαμε χθες, δεν είχαμε χρόνο, θα κάνουμε μία αναφορά στον καλόγερο Σαμουήλ, ο οποίος ανατινάχθηκε στο ναό της Αγίας Παρασκευής, σε ένα βράχο πάνω στο Κούγκι, στο Σούλι. Να δούμε λίγο το ιστορικό και στη συνέχεια έχουμε πάλι στην εισαγωγή της εκπομπής να πούμε αρκετά άλλα πράγματα. Στην νοτιοανατολική πλευρά της Παραμυθιάς, πάνω σε ένα βραχότοπο, ήταν χτισμένα τα σουλιωτοχώρια, το Σούλι, η Κιάφα, η Σαμονίβα και ο Αβαρίκος. Στα δυτικά της Σαμονίβας υψώνεται ο βράχος του Κουγκίου. Πολλοί έμοιαζαν οι άνθρωποι αυτοί με τους Σπαρτιάτες σε δύναμη, αντοχή και πολεμική αρετή. Εδώ έγινε η ανατίναξη, το ολοκαύτωμα από τον κοσμοκαλόγερο Σαμουήλ το Δεκέμβρη του 1803. Πολλές φορές οι Σουλιώτες νίκησαν τον Αλίπασα. Τούτη όμως ήταν η τελευταία, γιατί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν άλλο στην πείνα, τη δίψα και τις κακουχίες. Μετά από συνθηκολόγηση, αφού προκάλεσαν πρώτα στους Τουρκαλβανούς βαρύτητες απώλειες και οι Σουλιώτες είχαν αρχίσει να εξασθενούν, χωρίζονται σε τρία τμήματα και φεύγουν από το Κούγκι οι Σουλιώτες απείραχτοι, όπως είχε συμφωνηθεί στη συνθηκολόγηση. Ο πανούργος Αλίπασάς δεν κράτησε το λόγο του. Στέλνει στρατό να εξολοθρεύσει τα τρία τμήματα των Σουλιωτών. Το πρώτο, με επιτυχημένη άμυνα, έφτασε στην Πάργα. Το δεύτερο περικυκλώθηκε στο Ζάλογκο, νοτιοανατολικά του Σουλίου. Εκεί που για να μην γίνουν σκλάβες και να μην ατιμωθούν, περίπου 60 Σουλιώτισσες έριξαν πρώτα τα παιδιά τους στον γκρεμό και μετά έπεσαν και αυτές. Τελικά σώθηκαν γύρω στους 250 που έφτασαν και αυτοί στην Πάργα από το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τμήμα αποκλείστηκε στο μοναστήρι του Σέλτσου στην όχθη του Αχελώου στον ομό Άρτας. Περίπου 3 μήνες άντεξαν και αναγκάστηκαν τελικά στις 20 Απριλίου του 1804 να επιχειρήσουν την έξοδο, να διαφύγουν. Λίγες γυναίκες και παιδιά, ανάμεσά τους και ο Μάρκος Μπότσαρης, 13 χρονών τότε, κατάφεραν να γλιτώσουν. Πίσω στο Σούλι, μετά την έξοδο των Σουλιωτών, είχε μείνει ο καλόγερος Σαμουήλ και 5 ακόμα Σουλιώτες, γέροι και βαριά τραυματίες. Και εκεί, με βάση τη συνθηκολόγηση, έπρεπε να παραδώσουν την πυρηδεταποθήκη που ήταν μέσα στην εκκλησία, στο συγκρότημα της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, να την παραδώσουν στους άνδρες του Αλίπασα. Και μετά θα έφευγαν κι αυτοί. Όπως αναφέρει ο Περεβός, κατά το τέλος της παράδοσης, αφού τους δέχτηκαν τους Τουρκαλβανούς, ένας Τουρκαλβανός είπε στο Σαμουήλ: «Πόσα κολαστήρια στο χάζεσε καλόγερε, θα σε κάμει ο Βεζίρης οπόταν σε βάλει στο χέρι από το οποίο και δεν γλιτώνεις?» Και ο Σαμουήλ του απάντησε: «Δεν είναι άξιος ο Βεζίρης να πιάσει άνθρωπον ώστις, εκτός όπου δε φοβάται, γνωρίζει κι άλλον δρόμον, του θανάτου». Και τότε άπλωσε το χέρι με τα λιανοκέρια αναμένα, έβαλε φωτιά στο χυμένο από τα βαρέλια μπαρούτι και ανατινάχθηκαν όλοι στον αέρα. Το 1962 έγινε ανασκαφή στο χώρο της Αγίας Παρασκευής και βρήκαν πάρα πολλά αντικείμενα εκείνης της εποχής. Καταστραμμένα, φυλάγονται σήμερα σε σουλιώτικο σπίτι μουσείο. Μετά τις ανασκαφές ξαναχτίστηκε και έχουμε η εκκλησία και έχουμε σήμερα την μονόκλητη εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής. Όπως συνηθίζουν, το έχουν κάνει χόμπι, επιχείρησαν να βγάλουν ότι είναι μύθος το ολοκαύτωμα του στο Κούγκι. Και είδα ότι έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 5 αναφορές ιστορικών της εποχής
που επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο Σαμουήλ όντως ανατινάχτηκε, πήρε μαζί του, εκτός από τον εαυτό του, τους 5 συντρόφους του, πήρε και τους Τουρκαλβανούς που ήταν μαζί. Μάλιστα λέει ότι ένας που είχε μείνει έξω σώθηκε με εγκάβματα, είχε μείνει έξω από την αίθουσα που μπήκαν να παραλάβουν οι Τουρκαλβανοί την πυρηταποθήκη και τα πολεμοφόδια, και αυτός που σώθηκε είπε και το γεγονός. Λοιπόν, αυτά το οφείλουμε στο Σούλη, στο ηρωικό Σούλη. Θα κάνουμε και άλλες αναφορές. Το οφείλουμε και στον Σαμουήλ που προτίμησε να ανατιναχτεί παρά να παραδώσει τα πυρομαχικά για να σκοτώσει με αυτά τα πυρομαχικά ο Λίπασάς τους Έλληνες. Αν και για τον Αλή Πασά θα κάνουμε μια φορά κάποια στιγμή. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο, τώρα θα σας πω, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν, που έλεγε Αλή Πασάς τύρανος ή ιδιοφυής πολιτικός, και είχε ενδιαφέροντα πράγματα μέσα. Θα το δούμε κάποια στιγμή και τον Αλή Πασά από το Τεπελένι. Να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία και τι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Σας έχω πει ότι η Γερμανία έχει ένα κράτος πολύ καλά οργανωμένο, πολύ καλά δομημένο, και επειδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ουσία δεν είχαν στρατό, ήταν ένα κράτος υπακατοχή στο Βερολίνο. Ακόμα και τώρα ένας φίλος μου μένει στο σπίτι Άγγλων αξιωματικών. Δηλαδή υπήρχαν οι δυνάμεις κατοχής. Η Γερμανία ακόμα και τώρα έχουν καμιά 50.000 στρατό σε διάφορες βάσεις. Και όταν είχα πάει για εκπαίδευση κάποτε στη Νότια Γερμανία, στο Φριντρισχάφεν, είδα ένα γαλλικό σώμα στρατού, μιλάμε τώρα για το 1990, έτσι. Ένα γαλλικό σώμα στρατού με τα άμυχη 30, τα κανονικά όλες οι μονάδες έκαναν ασκήσεις, μια πόλη με γαλλική αρχιτεκτονική μέσα στη Γερμανία για το σώμα στρατού, μπορεί να έχει και 20.000 στρατό, έτσι, 15. Γιατί είχαμε πάει εκεί και κάναμε μια επίσκεψη, ήταν κοντά του και τους είδα. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν στρατό άμυνα, ενίσχυσαν τις δομές της ασφάλειας. Δηλαδή αστυνομία, ασφάλεια και όλες τις άλλες δομές, και έχουν ένα πραγματικά πολύ σκληρό κράτος. Επειδή εμείς τους είχαμε προειδοποιήσει και αναφέρουμε στον Κώστα Πικραμένο και στον Ομιλούντα, όταν γράψαμε το βιβλίο «Η ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους», για να το δω να σας το δείξω. Εδώ είναι το βιβλίο, εδώ είναι στα ισπανικά. Το εκδώσαμε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, και νομίζω ότι ο Πικραμένος έκανε κάποιες ενέργειες να βγει και στα γερμανικά και στα αγγλικά. Αυτό είναι το βιβλίο, στα ελληνικά λέγεται «ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους», και εδώ, επειδή εγώ έγραψα αυτό το κομμάτι, κάνουμε ακτινογραφία, για να μην πω μαγνητική αξονική, τη δράση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία, κυρίως μέσα από τα Τεμένη τζαμιά. Προσέξτε τώρα τι απόφαση πήραν οι Γερμανοί, κατόπιν εορτής φυσικά. Στη Γερμανία και όχι στην Τουρκία θα εκπαιδεύονται στο εξής οι ημάμεδες που εργάζονται σε γερμανικά τζαμιά. Έπειτα από σχετική συμφωνία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών με την τουρκική θρησκευτική αρχή Διανέτ, η Διανέτ είναι το Υφυπουργείο, Διεύθυνση το λένε αυτοί, Υφυπουργείου Θρησκευτικών Υποδέσεων, δηλαδή η καρδιά του Σουνιτικού Ισλάμ και της Τρομοκρατίας στην Τουρκία. Άρα, μετά από σχετική συμφωνία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών με την τουρκική θρησκευτική αρχή Διανέτ και την Τουρκοϊσλαμική Ένωση Γερμανίας DİTİB. Εκεί είναι όλα τα πρακτόρια. Σε αυτά, ειδικά στην Τίτη μέσα, είναι όλοι οι πράκτορες της ΜΙΤ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, η συμφωνία αποτελεί ορόσημο και θα συμβάνει στην καλύτερη ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στη Γερμανία. Περί τους 100 νέους ημάμιδες θα εκπαιδεύονται κάθε χρόνο από την Τίτη στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, με στόχο σταδιακά να αντικαταστήσουν τους ημάμιδες οι οποίοι είναι κρατικοί υπάλληλοι της Τουρκίας και να βάλουν οδηγίες από την Άγκυρα. Χρειαζόμαστε κληρικούς οι οποίοι θα μιλούν τη γλώσσα μας, θα γνωρίζουν την πατρίδα μας
και θα εκπροσωπούν τις αξίες μας», πρόσθεσε η κυρία Φέζερ. Τώρα, συγγνώμη κυρία Φέζερ, συνεργάζεται με το DDIP, δηλαδή με τις πρακτοράντζες της Τουρκίας, και πιστεύει ότι θα βγάζουν σε συνεργασία οι μάμιδες που θα είναι υπέρ του γερμανικού κράτους και της γερμανικής πατρίδας? Κούνια που σας κούναγε. Δεν ξέρετε τι φίδι τρέφετε στον κόρφο σας. Θα το καταλάβετε μετά από μερικές δεκαετίες. Η DTIP πάντως, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ισλαμική Ένωση της Γερμανίας με περίπου 900 τζαμιά σε όλη τη χώρα, έχει επανειλημμένα προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση για τη δράση της, όπως συνέβη και πρόσφατα με την ομιλία μέλους της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο τζαμί της Κολονίας. Αυτό με το μεγάλο που έγινε μεγάλη φασαρία, είναι από τα μεγαλύτερα τζαμιά της Ευρώπης. Νομίζω το μεγαλύτερο χτίζεται στο Στρασβούργο, νομίζω. Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους. Χρηματοδότηση του Δήμου Στρασβούργου. Η γερμανική κυβέρνηση ζητά εδώ και χρόνια από την DTIP να προχωρήσει σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας της, ενώ η εκπαίδευση των ημάμιδων στη Γερμανία αποτελούσε πάγιο αίτημα του Βερολίνου. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ότι η Γερμανία, έστω και κατόπιν εορτής, προσπαθεί να κάνει κάτι. Εδώ οι ημάμιδες πού εκπαιδεύονται? Είχαμε και εμείς μία σχολή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όλα αυτά τα παράνομα τζαμιά που εννοώ για τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης. Εδώ τα παράνομα τζαμιά που είναι στην Αθήνα, ποιος κάνει κουμάντα εκεί μέσα, ξέρει κανένας? Τους ξέρουμε τους ημάμιδες, ξέρουμε από που παίρνουν οδηγίες και με τι δηλητήριο δηλητηριάζουν μερικές φορές τους πιστούς που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Κεραμέως. Και μια που πήγαμε για την κυρία Κεραμέως, επειδή κάποιος φίλος, εγώ ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάντε κριτική από όποια πλευρά και αν θέλετε κάντε την, επειδή κάποιος φίλος μηχανικός μας είπε για λαϊκισμό, να δούμε τι μας γράφει κάποιος, πιστεύω ότι είναι εκπαιδευτικός, Κωνσταντίνος 2021 για τα έργα για τις ημέρες της κυρίας Κεραμέως. Παρά το ότι πέρασαν τρεις ημέρες και παρά το ότι η ίδια η κυρία Κεραμέως είναι παρελθόν για το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν ορισμένες ενέργειές της οι οποίες δείχνουν την ακραία ιδεολειπτική της συμπεριφορά, και επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω κύριε Καλεντερίδη. Το πρώτο είναι η αιμονή στην αντικατάσταση της κοινωνιολογίας στις πανελλήνιες εξετάσεις από το μάθημα των Λατινικών. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκαν επιπλέον ώρες στους φιλολόγους είτε της δημόσιας είτε της ιδιωτικής εκπαίδευσης, και φυσικά εξοπετάχτηκαν οι κοινωνιολόγοι. Έτσι, σε μαθήματα κοινωνικών επιστημών δεν εξετάζονται στην κοινωνιολογία αλλά στα λατινικά. Έξυπνο, έτσι. Τα τμήματα δε της ψυχολογίας είναι ενταγμένα στον πρώτο κύκλο, δηλαδή δίνεις ως προπαρασκευαστικά μαθήματα τα νέα ελληνικά, την ιστορία, τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Καμιά σχέση με την ψυχολογία. Σε ένα ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο, όπου δεν χαλάμε περισσότερα για τους μαθητές, πόσο μάλλον για την προετοιμασία τους για την εισαγωγή στα ΕΕ, οι αυριανοί ψυχολόγοι μας προετοιμάζονται με αρχαία αντί για μαθηματικά και με λατινικά αντί για ψυχολογία ή κοινωνιολογία. Να σημειωθεί δε εδώ ότι στις κατατακτήριες των τμήματων ψυχολογίας, που αφορούν πτυχιούχους άλλων τμήματων, δίνονται τα εξής τρία μαθήματα στις κατατακτήριες για να μπει στην ψυχολογία: στατιστική, ψυχολογία και κάποιο άλλο μάθημα ειδικότητας ένα τμήμα. Αυτά φυσικά δεν λαμβάνονται υπόψη, άρα στις κατατακτήριες, αλλά για να μπει στην ψυχολογία, άλλα, λατινικά. Και στο θέμα της ίδρυσης της τέταρτης νομικής σχολής, αναδείχθηκε η υπέρτατη ιδιοληψία της κυρίας Κεραμέως, καθώς δικαιολογήθηκε για τη μη ίδρυσή της, αφού υπάρχουν ήδη ένα σωρό άνεργοι δικηγόροι. Κι ας της λέγανε ακόμα και οι σύμβουλοι της, φαίνεται ο άνθρωπος είναι από τον κύκλο, ότι αυτή η απάντηση δεν αφορά το αρχικό ερώτημα, αλλά άλλο. Και αυτό γιατί δεν χρειάζεται να μεγαλώσει ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στη νομική, αφού αυτός θα ισοκατανεμηθεί στα υπάρχοντα τέσσερα τμήματα. Αλλά απλά το μόνο που έπρεπε να γίνει ήταν να δοθούν κονδύλια για κτίρια της νομικής σχολής που θα γινόταν στην Πάτρα που πρότεινε ο Γαβρόγλου ή στην Κρήτη που πρότειναν άλλοι. Απλά λοιπόν έπρεπε να δοθούν μόνο χρήματα.
Γιατί δεν το είπε ξεκάθαρα λοιπόν, γιατί δεν ενέκρινε την τέταρτη νομική σχολή, αφού δεν υπήρχε πρόβλημα του υπεράριθμου των δικηγόρων. Εξάγγειλε και προώθησε την εισαγωγή ξένης γλώσσας στα νηπιαγωγεία, κάτι που είναι ακόμα αμφιλεγόμενο και αντιπαιδαγωγικό, αφού κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει μια συγκεκριμένη ξένη γλώσσα χωρίς να κατηγορηθεί ότι την προμοτάρει και μάλιστα στα νήπια. Επί 4 ολόκληρα χρόνια δεν δόθηκε λύση για το θέμα της ανατατοποίησης της ΑΣΠΕΤΕ, που είναι εκτός από τις δραματικές σχολές ηθοποιών κλπ. Οι σχολές που βρίσκονται στο επίπεδο των ΤΕΗ. Δεν τόλμησε να πάρει ούτε απλές αποφάσεις μετακίνησης της έδρας της νοσηλευτικής σχολής Δημοτήχου στην Αλεξανδρούπολη από το ΔΙΠΑΕ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με τα γνωστά αποτελέσματα στη μηδενική προσέλκυση τόσο φοιτητών όσο και καθηγητών στη σχολή. Τώρα, συγγνώμη, να πάρουμε και το δίκαιο της Κεραμαίος. Δηλαδή, αν έπαιρνε από το Δημότικο που λέμε να ενισχύσουμε την Ορεστιάδα για το Δημότικο. Και εγώ έκανα κινήσεις να μην φύγουν αυτές οι σχολές. Δεν έχει σημασία πώς, έκανα κινήσεις. Από εκεί και επί Αρβανιτόπουλο και μετά. Να μείνουν όλες οι ακριτικές περιοχές να έχουν μια πανεπιστημιακή σχολή. Δηλαδή, συγγνώμη, αντί να πείσουμε ή να πούμε κάντε υποδομές ούτως ώστε να έχει εστίες, να είναι ελκυστικό το διδημότυχο και να πηγαίνουν εκεί, τι λέγαμε, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, να κατεβάσουμε και αυτό στην Αλεξανδρούπολη, να κάνουμε μια πόλη 200.000 και να ερημώσουμε ο Εύρος. Α, εντάξει, καλά έκανε και δεν την πήρε από εκεί. Απλά έπρεπε να κάνει άλλες ενέργειες για να προσελκύσει. Κατάργησε τα λεγόμενα 37 τμήματα, που τα περισσότερα ήταν σε επαρχιακά ΑΕΗ, ενώ διατήρησε όλα τα διπλά και τριπλά ομοειδή τμήματα που υπάρχουν σε Λεκανοπέδη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη. Κακώς, τις τηλητεύουμε. Κακώς, έπρεπε να μείνουν τα περιφερειακά. Οι συγχωνεύσεις που πρόθεσε με τόσο κόστος ο Γαβρόγλου δεν συνεχίστηκαν από την κυρία Κεραμαίος, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ακόμα στη χώρα περίπου 50 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται στρατιωτικές, ναυτικές, τουριστικές και άλλες επαγγελματικές σχολές. Αυτά προς το παρόν για την κυρία Κεραμαίος. Ο κύριος Πιερακάκης συνεχίζει το έργο της κυρίας Κεραμαίος, αφού έχει δημιουργηθεί ήδη μια στρατιά αναπληρωτών και ορομιστίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γεγονός που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος, ο κύριος Υπουργός, θέλοντας να εξισώσει τάχα τους υποψήφιους για τέτοιες θέσεις, ψήφισε τον αποκλεισμό εκείνων που έχουν οποιαδήποτε δημόσια θέση και έτσι αυτοί δεν μπορούν να αποκτήσουν προϋπηρεσία. Έτσι βγαίνει και λέει στον κόσμο ότι εγώ προκήρυξα χίλιες τέτοιες θέσεις και δεν ήρθαν να τις πληρώσουν. Η αλήθεια είναι ότι ούτε υπήρχαν ούτε υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι επιστήμονες για αυτές τις θέσεις. Πάντα έτρεχαν να τις συμπληρώσουν δάσκαλοι, καθηγητές κτλ. Αυτή ήταν η συντριπτική πλειονοψηφία του καθηγητικού σώματος μέχρι σήμερα. Αυτό θα αλλάξει προς το χειρότερο, αφού δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν νέες θέσεις. Αυτά λοιπόν και για την παιδεία. Εγώ θεωρώ ότι 4 χρόνια είναι πολλά χρόνια. Έπρεπε το θετικό έργο της κυρίας Κεραμαίος να το έχουμε δει, δηλαδή στη βία. Η βία πλέον έχει κατεβεί από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είδατε τι κάνανε ένα παιδάκι εκεί. Δηλαδή, έλεος, αυτά, αν δεν είναι πολιτικά ζητήματα που σε αυτά αντικατοπτρίζεται η επιτυχία ή όχι ενός υπουργού, τότε ποια είναι. Ακόμα και τη βία που βλέπουμε, εντάξει, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα αυτό, η βία στους εφήβους, στην εφηβική και στη μετεφηβική ηλικία, τώρα κατέβηκε και στα μετανηπιακή, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αφορά και την παιδεία. Ακούσατε εσείς κανέναν καμιά φορά να απασχολείται, ασχολούνται με το θέμα μόνο όταν προκύψει το πρόβλημα. Προληπτικά, κανένας, τίποτα. Και να δούμε λίγο και ένα θέμα που διάβασα ένα άρθρο πριν από λίγο. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μας κρατάνε στο σκοτάδι τι όπλα δόθηκαν στην Ουκρανία και πυρομαχικά. Συγγνώμη, είναι μυστικό αυτό. Γιατί? Ό,τι δόθηκε ήταν πλεόνασμα που δεν επηρέασε την εθνική άμυνα. Γιατί δεν το ανακοινώνουν? Όλες οι χώρες, μέχρι και τη βίδα που έστειλαν, βγάζουν όλες οι χώρες πλην Ελλάδος. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Και αφού δεν κάνουν αυτό, ξέρω γιατί δεν το κάνουν. Γιατί έκαναν κακούργημα, όχι απλό έγκλημα, κακούργημα αυτοί που υπέγραψαν.
και υπηρεσιακοί παράγοντες, αξιωματικοί κτλ. Μέχρι πάνω και πολιτικοί. Κακούργημα. Και αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, κάποιοι θα ήταν πίσω από τα κάγκελα και θα χαιρετούσαν πίσω από τα κάγκελα, έτσι, θα χαιρετούσαν. Τώρα έρχομαι το άλλο φασούλι, ΜΟΕ. Συγγνώμη, γιατί δεν μας λένε τι είναι αυτά τα ΜΟΕ. Τι είναι, μυστικά? Είναι κρατικό μυστικό τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Πάλι από τους Τούρκους θα τα μάθουμε. Πάλι από τους Τούρκους θα τα μάθουμε. Τι είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Σας έχω δει και μια έκπληξη για αύριο. Να δείτε τι λέει ένας Τούρκος ακαδημαϊκός για το καθεστώς Ερντογάν, με το οποίο εμείς συνυπογράψαμε, υπέγραφε ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν την διακήρυξη της Αθήνας, των Αθηνών, φιλίας και συνεργασίας. Δηλαδή πάει η Ελλάδα με ένα στιγνό, δικτατορικό, ιμπεριαλιστικό και επεκτατικό καθεστώς και υπογράφει μια διακήρυξη, η οποία διακήρυξη με τον τρόπο που είναι γραμμένη εξυπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια της Τουρκίας. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που αφορά τα δικά μας πράγματα είναι τα υπεράκτια πάρκα αιωλικής ενέργειας. Δηλαδή, εκτός τώρα που έχουν γεμίσει τον τόπο, τα βουνά εννοώ με ανεμογεννήτριες, τώρα θα βάλουν και στη θάλασσα. Και διάβασα ένα άρθρο εκεί σε μια οικονομική εφημερίδα πως ότι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον μια γερμανική, τι άλλο, και μια γαλλική εφημερίδα, εταιρεία, μια γερμανική και μια γαλλική εταιρεία που εξειδικεύονται στα παράκτια πάρκα, αιωλικά πάρκα. Το ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν επιτρέπει να αναπτύξουμε τέτοια πάρκα πέραν των 6 μιλίων. Και εδώ δίπλα στο Φάληρο. Απαγορεύει, κάνει, βάλει, ειδοποιεί τους ξένους, μην το κάνετε αυτό γιατί έχουμε δικαιώματα. Για να δείτε που έχει οδηγήσει τη χώρα το φοβικό σύνδρομο που διακατέχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και δεν έχουν επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια, που αν είχε γίνει αυτό, η Τουρκία δεν θα είχε καμία δυνατότητα να διεκδικήσει και να πιέσει την Ελλάδα. Παρακολουθήστε λοιπόν το θέμα. Παράκτια offshore τα λένε στα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Και να δούμε τώρα το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα είναι η υπόθεση Μπελέρη. Όταν έγινε λοιπόν στην αρχή, αφού πιέσαμε με κάθε τρόπο, μήνες κρατάει αυτή η κολόνια, να ασχοληθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τότε η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είχε πει ότι σιγά να μην εγκλωβίσω τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία σε ένα πρόσωπο που λέγεται Μπελέρης που έχει σκιές. Αυτό κάτι έλεγε. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης καλέσει για έναν καφέ τον κύριο Τσίπρα και το ρωτήσει, κάτσε ρε εδώ, κάτι παλαβεί, αυτός ο Καλεντερίδης και κάτι άλλοι, ακραίοι, λένε ότι έχεις κάποια στοιχεία για την Παπαδοπούλου και επειδή αυτή η γυναίκα χειρίζεται την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Τι είναι αυτό που έχεις και ντοκουμέντα σου είχαν φέρει οι αρμόδιες υπηρεσίες? Ντοκουμέντα ότι αυτή η γυναίκα παρανομούσε και μιλούσε με παράγοντες ξένων χωρών για θέματα ως μειόφιλε, παραβιάζοντας το απόρριτο μια σειρά από νόμους. Για πες μας, είναι αλήθεια αυτό? Κάλεσε κύριε Μητσοτάκη τον κύριο Τσίπρα και ρώτησε τον και μετά πράξε αναλόγως. Για να μην εκπλησόμεθα τώρα που ο κύριος Σόλτς κάθεται και σου λέει, μας προσβάλλει τη χώρα μας, δεν μας προσέβαλε μόνο ο Άγγλος που υποχρέωσε την κυβέρνηση να διώξουν τον χωροφύλακα που έκανε τη δουλειά του. Για να δείτε τι ξεφτυλισμένοι πολιτικοί υπήρχαν και υπάρχουν στην Ελλάδα. Έδιωξαν τον αστυνομικό επειδή έκανε τη δουλειά του τότε και έβαλαν την ελληνική αστυνομία να παρουσιάσει όπλα στον Άγγλο, τον ξεφτυλισμένο. Τα ίδια γίνονται και τώρα. Από πού και ως πού ο Σόλτς μας την είπε
και λέει δεν είναι διμερές πρόβλημα, είναι διμερές πρόβλημα, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται με τον Μπελέρη. Από πού πήρε θάρρος? Μήπως πήρε θάρρος από τους συνομιλητές του εδώ στην Αθήνα? Κύριε Μητσοτάκη, και τώρα μας εξευτελίζει η Γερμανία. Και τόσον καιρό, νομίζω η Μέρκελ το ξεκίνησε αυτό με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα δεν έπρεπε από τότε να βάλει τις προϋποθέσεις για να γίνουν τα βήματα? Τι τα άφησε τελευταία μέρα? Όταν πας τελευταία μέρα χωρίς να έχεις ενημερώσει για τους μαφιόζους οι οποίοι κλέβουν τις περιουσίες των Ελλήνων και των ελληνικών δήμων. Τις κλέβουν κανονικά, τις λέει, λατούν. Όταν δεν τους έχει ενημερώσει τώρα, χρόνια τώρα. Όταν δεν έχει ενημερώσει για θανάτους ανθρώπων. Γκούμας, ο Κατσίφας. Όταν δεν έχει ενημερώσει για την πολιτική, την πονηρή πολιτική τρομοκρατίας που ασκεί το αλβανικό κράτος στους Έλληνες. Και δεν έχει ενημερώσει έγκαιρα, όταν η Υπουργός Εξωτερικών η δικιά σου λέει ένα πρόσωπο με σκιές, πώς θα γίνεις πιστικός για να έχουμε ερίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μετά είμαστε μόνοι. Εμείς και έχουμε την Κύπρο πίσω ουραγό, που την έχουμε πουλήσει δηλαδή. Τι φιάσκο είναι αυτό λοιπόν? Ποιος φταίει για αυτό το φιάσκο? Ποιος φταίει για αυτό το φιάσκο? Να βγαίνει ο Σόλτς και να εξευτελίζει την Ελλάδα. Και έχετε να βάλει τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε κανείς να μην μπουν. Να φορέσουν τα ρούχα τους τα σωστά και όλα καλά, ό,τι επιβάλλει η Ευρώπη. Είναι δυνατόν? Αποδεικνύεται ότι τον πλήρωσαν από τα απόρριτα κονδύλια τον μάρτυρα, τον ψευδομάρτυρα, να μαρτυρήσει αυτά τα πράγματα, να παγιδεύσει τον άνθρωπο. Δεν βρίσκουν άλλον μάρτυρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους δικαίου? Όταν δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, τους βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους επιβραδεύσουμε? Μου στείλατε τον Παπασταύρο πριν μια εβδομάδα να πάει να δει τον Μπελέρη. Και τι νομίζετε, ότι αυτό είναι η κονιβίδρα του Σιλοάμ? Θα σας απαλλάξει? Θα σας κυνηγάει η υπόθεση Μπελέρη των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, που και εκεί γίνεται συρρήκνωση του ελληνισμού. Είδατε, κάνατε την πατάτα με τους Έλληνες της Ουκρανίας. Εντάξει, δεν ήρθε η ώρα ακόμα, και εκεί θα έρθει η ώρα. Θα το πληρώσετε και αυτό. Θα το πληρώσετε και αυτό. Ο Γερμανός καγκελάριος έκανε λόγο για απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και με ειδική πλειοψηφία, που θα ακύρωνε τη δυνατότητα βέτο. Οι Έλληνες βουλευτές για αυτό το θέμα τι ψήφισαν? Την άρση του βέτο, με ειδική πλειοψηφία, για να μας πηγαίνουν όπου θέλουν, να μας αβουριάζουν οι μεγάλες δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, ας τον Μπελέρη. Πες ότι προσχωρώ στην άποψη της κυρίας Παπαδοπούλου, πρόσωπο με σχέσεις. Η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τι γίνεται? Δηλαδή πώς έβαλε ένα διμερές θέμα η Βουλγαρία με τη γλώσσα των Σκοπίων και την εθνικότητα? Πώς τα έβαλε βέτο εδώ και 2 χρόνια και δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς αυτό το θέμα? Μήπως δεν θέλουμε να το βάλουμε? Τι παιχνίδια παίζετε τελικά? Μήπως δεν θέλουμε να το βάλουμε? Θέλετε να πω, απευθύνομαι στους τηλεθεατές μας, θέλετε να σας πω γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα? Ασφαλώς δεν λειτουργεί το Διεθνές Δικαστήριο, η αποφάση του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν λειτουργεί ως δεδικασμένο όπως τα ελληνικά δικαστήρια, που δεσμεύει για ανάλογες υποθέσεις στα άλλα δικαστήρια, αλλά λαμβάνεται υπόψη. Εάν λοιπόν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και επειδή υπάρχουν ομοιότητες με τη συστάδα των διαποντίων νήσων, με άλλες συστάδες, για παράδειγμα με το Καστελόριζο, υπάρχουν ομοιότητες. Εάν το δικαστήριο λοιπόν, καταρχάς, εάν η Αλβανία αναγνωρίσει, έχει ψηφίσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπογράψει το συνυποσχετικό με τους όρους του Διεθνούς Δικαίου που λέμε. Πάμε στο δικαστήριο λοιπόν, καταρχάς η υπογραφή του συνυποσχετικού είναι ένας πόντος για την Ελλάδα και είναι ένα μείον για την Τουρκία. Αυτομάτως εμείς αναγορεύεται η Τουρκία, δεν ξέρω αν είναι και σωστό, σε χώρα δυστροπούσα. Έτσι. Δεύτερον, βγαίνει η απόφαση. Και η απόφαση αναγνωρίζει πλήρη επίρρεια στις διαπόντιες νήσους. Αυτό
θα το κουνάμε σαν σημαία εμείς για την Τουρκία. Έλα τώρα. Ορίστε, μια χώρα, η Ιταλία υπέγραψε και έχουμε πλήρη επίρρεια σε όλα τα νησιά, δηλαδή κάπου έχει μείον, αλλά κάπου μας έδωσαν παραπάνω. Όχι μόνο αυτό, και το τριεθνές με τη Λιβύη είναι με βάση τις εθνικές μας θέσεις. Κάτω. Έχει τριεθνές σημείο, είναι αναμονή του τριεθνούς που είναι με βάση τις δικές μας θέσεις, που το δέχθηκε η Ιταλία. Έχουμε λοιπόν ότι τα νησιά έχουν πλήρη επίρρεια του Ιωνίου. Θα έχουμε τώρα και των Διαποντίων που είναι, έχει μεγαλύτερες ομοιότητες με το θέμα του Καστελορίζου. Άρα μας έχουν εγκλωβίσει στην υπόθεση Μπελέρη, που δεν φαίνεται να κάνουμε τίποτα εκεί προς το παρόν, αφού μας βγήκε η Γερμανία και μας... Και δεν έχουμε βάλει εδώ και καιρό πακέτο τα άλλα δύο θέματα. Γενικώς το θέμα των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και δεύτερον, πρώτο τον Μπελέρη, δεύτερο τα δικαιώματα και τρίτο η ΑΟΣ. Αυτά πρέπει να πάνε πακέτο. Ξέρετε τι μου είπανε κάποιοι από τα διπλωματικά εδώ τα κυκλώματα. Μα λέει έχουμε 37 κεφάλαια, λέει έχουμε 37 βέτο. Αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι παραμύθια. Αν πάρει φόρα η Αλβανία, μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να βάλεις βέτο. Έπρεπε τώρα να μπουν όλα και να μην μας δουλέψουν όπως μας δούλεψαν με το ΝΑΤΟ. Υπογράψαμε συμφωνία, μπήκαν σαν κύριοι Αλβανοί στο ΝΑΤΟ και μετά πίεσε η Τουρκία, την στείλαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο και ακύρωσαν τη συμφωνία. Και τώρα τρέχουμε πίσω για συμφωνία. Γιατί λοιπόν τώρα δεν γίνεται προκαταβολικά αυτό? Λοιπόν, κάποια στιγμή, άμα υπήρχε βουλή, όλα αυτά θα έπρεπε να είναι σκληρά ερωτήματα από την αντιπολίτευση. Να τους χτυπάνε σαν κταπόδι κάτω όσους από όλες τις κυβερνήσεις, δεν λέω για από αυτήν, που κάνουν λάθη. Τα έχετε δει πουθενά? Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το Ισραήλ βλέπω πιέζει την Κύπρο γενικώς και κάνει φασαρία ότι έχει προβλήματα με τη δράση του Ιράν, ότι το Ιράν λέει κυριαρχεί στα κατεχόμενα. Αν κυριαρχεί στα κατεχόμενα και βάζει τώρα την Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει διάφορα κόλπα που μπορεί να γυρίσουν μπούμεραν για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι περίπτερο να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο κράτος και πρέπει να τη σεβόμαστε. Και όταν λέω πρέπει να τη σεβόμαστε, εννοώ το εξής. Τι γίνεται με τους χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αγοράσει ελληνικές περιουσίες στα κατεχόμενα? Εκεί δεν κινδυνεύουν από τους Ιρανούς? Εκεί γιατί δεν κάνει τίποτα η Μοσάτ? Εκεί δεν κινδυνεύουν τίποτα από τους Ιρανούς? Και όταν τους προειδοποιούσαμε, ξέρετε, μας είπε ο Νετανιάχου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, λέει. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε σύμμαχοι, σου δώσαμε τόσα, σου δώσαμε στρατηγικό βάθος και λέμε ότι οι υπήκοοι σου πηγαίνουν και κλέβουν ελληνικές περιουσίες και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και τώρα έρχεστε και λέτε, αυτό είναι ψέμα καταρχάς. Είναι μάλλον μισή αλήθεια, που είναι χειρότερη από το ψέμα. Εάν κινδυνεύουν οι Ισραηλοί που είναι στις ελεύθερες περιοχές, που εκεί υπάρχουν και αρχές διοκτικές ελληνικές και μπορούν να τους αρπάξουν τους Ιρανούς. Στα κατεχόμενα που λέτε ότι έχουν βάσει οι Ιρανοί, δεν κινδυνεύουν οι ομοεθνείς σας, οι Ισραηλοί που έχουν αγοράσει εκεί τα σπίτια των Ελλήνων και τις περιουσίες? Ποιον κοροϊδεύετε? Είδα πριν από λίγο καινούριο τώρα, 11 νεκροί στη Τζενίν. Η Τζενίν είναι ένα καταβλισμός προσπήγων στη Δυτική Όχθη. 11 νεκροί χθες και σήμερα, πάλι γίνονται εκεί επεισόδια και στην Δυτική Όχθη. Χθες αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν ένας αντισυνταγματάρχης και άλλοι ήταν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί μόνιμοι. 10 άτομα να σκοτωθούν σε μια μέρα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, σήμερα βγήκε η αλήθεια. Που και εκεί μίλησα με ένα στρατηγό φίλο, έμπειρο, πιο παλιό από μένα, πολύ πιο παλιό και έμπειρο, και βάλαμε κάτω, του έβαλα τα στοιχεία κάτω. Τι έγινε? Σε κάποια περίπολος έπεσε σε ενέδρα Ισραηλινών στρατιωτικών και τραυματίστηκαν. Και έπρεπε να κάνουν μία επιχείρηση διάσωσης των ανθρώπων αυτών. Έκαναν την επιχείρηση, αλλά την έκαναν με τέτοιο τρόπο που έπεσαν σε δεύτερη ενέδρα. Δηλαδή είχε και παγιδευμένα εκρηκτικά,
Τους άλλους τους χτύπησαν νομίζω από τον όροφο από πάνω. Ήταν στη γη αυτή, έκαναν περιπολία, τους χτύπησαν από κάποιο όροφο κάποιες κατεστραμμένες πολυκατοικίες. Και μετά όταν πήγαν να τους να κάνουν διάσωση και να τους να σώσουν τους τραυματίες, να κάνουν διάσωση και περισυλλογή, σκοτώθηκαν όλοι αυτοί. Ακούστε. Ασφαλώς ο αξιωματικός πρέπει να είναι μπροστά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά οι διοικητές πρέπει να φροντίζουν για τους εαυτούς τους, όχι για να σώσουν το μάρι τους, γιατί είναι πολύτιμος ο διοικητής για τη μονάδα. Χωρίς διοικητή σκορπάει η μονάδα. Ο διοικητής παίζει έναν νευραλγικό ρόλο στον πόλεμο. Πού πας συνταγματάρχης, αντισυνταγματάρχης, λοχαγός, πού πήγαν όλοι μαζί εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εκπαίδευση έχουν και πώς έκαναν τόσο μεγάλο λάθος. Το λέω τεχνοκρατικά τώρα, δεν λέω ούτε από εδώ ούτε από εκεί, δεν με νοιάζουν αυτά. Τεχνοκρατικά. Και αποδείχθηκε τελικά, εγώ θεώρησα ότι είναι σε κάποιο σταθμό διοικήσεως, εκεί είναι λογικό αν ξέρουν οι άλλοι και έριξαν μια στοχευμένη βολή και έπεσε ένας όλμος για παράδειγμα σε ένα σταθμό διοικήσεως, τότε μπορεί να έχει 9-10 νεκρούς και πάλι ήταν υπερβολικό. Αλλά πήγαν τώρα, θυσιάστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την περιοχή. Τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν 19 Παλαιστίνοι σε πλήγματα στην πόλη της Γάζας, στη Βόρεια, στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο και στη Ράφα, στο Νότο. Είπαμε για τη Τζενίν ότι έχουμε 11 νεκρούς. Έχουμε σφιγμομέτρηση, προσέξτε, στις παλαιστινιακές περιοχές. Σύμφωνα με σφιγμομέτρηση που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων, που είναι ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο με έδρα τη Ραμάλα, αυτό είναι έκπληξη για μένα γιατί άλλα στοιχεία είχαμε μέχρι τώρα, ο Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτης της Χαμάς, συγκεντρώνει το 78% των προθέσεων της ψήφου, έναντι 58% που συγκέντρωναν πριν τον πόλεμο, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Πάνω από τα 2/3 του δείγματος, το 64%, περιμένει ότι η Χαμάς θα διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας και μετά τον πόλεμο. Όσον αφορά τον Νετανιάχου, υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι την τελική νίκη. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει, θα φτάσουμε ως το τέλος. Επέμεινε παρά την μεγάλη οδύνη που προκαλούν οι απώλειες στις τάξεις του Ισραηλινού στρατού και παρά τις διεθνείς πιέσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μολονότι δεν εναντιώνεται στην Ισραηλινή επιχείρηση ούτε στους σκοπούς της, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στις τάξεις της κυβέρνησης Biden, ο οποίος μίλησε για βομβαρδισμούς που γίνονται στα τυφλά και προειδοποίησε το Ισραήλ, τα έχουμε πει και χθες αυτά, ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Δύσης. Γι' αυτό στέλνει το Jake Sullivan ήδη στο Ισραήλ. Εδώ λοιπόν ακούστε τι λέει η έκθεση της υπηρεσίας που συντονίζει τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Κατασοπίας, την ODNI. Λέει ότι το 40-45% των 29.000 βομβών αέρος εδάφος που έριξε η Ισραηλή πολεμική αεροπορία στη λωρίδα της Γάζας δεν ήταν κατευθυνόμενα πυρομαχικά, σχεδόν τα μισά δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν ήταν πλήγματα ακριβίας. Αυτό μετέδωσε το CNN. Ακούστε, για να διαρρέουν αυτά τα στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών και να τα κοινοποιεί το CNN, αυτό είναι απόδειξη του εκνευρισμού που είπαμε ότι υπάρχει στην κυβέρνηση Biden και της δυσφορίας που δείχνουν, την εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που θα γίνουν σήμερα και αύριο στην Ιερουσαλήμ είναι εξαιρετικά σοβαρές, τόνισε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, εξηγώντας ότι ο Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας που βρίσκεται στο Ισραήλ, σκοπεύει να τονίσει ότι χρειάζεται να γίνονται πιο χειρουργικά πλήγματα
να αυξηθεί το επίπεδο της ακρίβειας των βομβαρδισμών και να μειωθούν οι απώλειες των αμάχων. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε πάλι σφοδρούς βομβαρδισμούς και υπάρχουν δηλώσεις αποφασιστικότητας από την κυβέρνηση του Ισραήλ που λένε ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστεί με ή χωρίς διεθνή υποστήριξη. Ελί Κοέν, υπουργός εξωτερικών. Αυτό ήταν μήνυμα στην Αμερική. Μία κατάπαυση του πυρός στο παρόν στάδιο είναι δώρο για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και θα της επιτρέψει να επιστρέψει και να απειλήσει τους κατοίκους του Ισραήλ, είπε ο υπουργός εξωτερικών. Και προσέξτε, μεγάλο πρόβλημα για το Ισραήλ είναι τα θέματα της ναυσιπλοείας που προέκυψαν μετά τη δράση των Χούθη. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει αποτελεσματικά και επιθετικά για να προστατεύσει τους διάβλους της παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Μεγάλο θέμα αυτό, είπαμε. Τώρα, από την άλλη, είπαμε δημοσκοπήσεις στους Παλαιστινίους. Τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις και στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί πολίτες δήλωσαν χθες Τετάρτη ότι ο στρατός δεν πρέπει να υποχωρήσει και να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας παρά την έκκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για Κεχηρία, τον αυξανόμενο αριθμό των στρατιωτών που σκοτώνονται και την κατακόρυφη αύξηση των νεκρών αμάχων. Είχαμε διάφορες δηλώσεις από διαφόρους. Η αίσθηση των ανθρώπων είναι ότι πρόκειται για απειλή για την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Λέει η πολιτικός επιστήμονας Ταμάρ Χέρμαν. Η αίσθηση των ανθρώπων είναι ότι πρόκειται για απειλή για την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ, είπε η Χέρμαν από το Israel Democracy Institute, το οποίο διεξάγει τακτικά δημοσκοπήσεις για τον πόλεμο. Η ίδια σημείωσε ότι οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι για περισσότερες απώλειες μεταξύ των στρατιωτών. Αν δεν πάμε αυτή τη μάχη ως το τέλος, τότε αύριο το πρωί θα έχουμε μάχη στα βόρεια και στα ανατολικά και στα νότια και ίσως με το Ιράν. Οπότε δεν έχουμε επιλογή, πρόσθεσε ο Μπεν Ζιόν Λέβιγκερ, ο οποίος είναι συνταξιούχος. Εάν και το κόστος είναι φρικτό, ο στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης είναι η πλήρης εξάρθρωση των υποδομών της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ, Γιούλι Έντελστάιν. Και εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια λέει ότι υπάρχουν απώλειες και οι απώλειες αυτές είναι φυσικές στους πολέμους. Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ, παρότι οι Εβραίοι ανά τον κόσμο είναι διχασμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που ζητούν κατάπαυση του πυρός, η κοινή γνώμη του Ισραήλ σε πολύ μεγάλα ποσοστά με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου. Η Χαμάς κάνει στροφή και λέει ότι τώρα εμείς είμαστε σε θέση να προσχωρήσουμε σε όσα έχει υπογράψει η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης το 1993 στο Όσλο, που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, να προσχωρήσουμε σε αυτές τις θέσεις, λέει. Η Χαμάς, κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστήριξε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον ιστοχώρο Al Monitor ότι η Παλαιστινιακή Οργάνωση μπορεί να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ ακολουθώντας το παράδειγμα της PLO. Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μιλώντας από το γραφείο του στο Κατάρ, στην Ντόχα του Κατάρ, υποστήριξε ότι η Χαμάς μπορεί να ακολουθήσει την επίσημη γραμμή όπως εκείνη έχει διατυπωθεί από την διεθνώς αναγνωρισμένη οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO, η οποία έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ ήδη από το 1993. Σύμφωνα με τον Μαρζούκ, η Χαμάς θα μπορούσε να προσχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση με στόχο να ενισχυθεί η Παλαιστινιακή ενότητα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αφαιρούνται από την Ισραηλινή πλευρά τα επιχειρήματα ότι εμείς θα την εξοντώσουμε γιατί θέλει να εξοντώσει και αυτή το κράτος του Ισραήλ, και δεύτερον, ότι κατά πάσα πιθανότητα η Χαμάς βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη Γάζα
σε δύσκολη θέση στη Γάζα. Αλλιώς δεν θα την έκανε αυτή τη δήλωση. Πάμε λοιπόν στο τρίτο μας θέμα. Την πιο μεγάλη ζημιά ακόμα και από τη Χαμάς και από τη Χεζμπολάχ σε οικονομικό επίπεδο την έχουν κάνει οι Χούτι. Η ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου έχει συμπεριλάβει τη νότια Ερυθρά θάλασσα στις περιοχές υψηλού κινδύνου και τα πλοία πρέπει να ειδοποιούν τους ασφαλιστές τους όταν ταξιδεύουν σε αυτές τις περιοχές και να πληρώνουν ένα επιπλέον ασφάλιστρο συνήθως για μία περίοδο κάλυψης 7 ημερών. Οι ημερήσιες μέσες τιμές για τα υπερδεξαμενόπλια, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού, έχουν αυξηθεί σε πάνω από 60.000 δολάρια την ημέρα, ενώ τον περασμένο μήνα ήταν 40. Και όταν μπαίνουν εκεί, το ασφάλιστο ποιος ξέρει, μπορεί να ανεβαίνει στο Θεό. Ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν, σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια θαλάσσια ειδική ομάδα, μια task force στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε: «Κανείς δεν μπορεί να ελίσσεται σε μια περιοχή που ελέγχουμε». Από πού και σου πει, το Ιράν είναι αλλού, η Ερυθρά Θάλασσα είναι αλλού. Από πού την ελέγχεις? Μέσω των Χούθη. «Δεν υπάρχει χώρος στην περιοχή για περαιτέρω κινήσεις και σύγκρουση δυνάμεων. Αν οι ΗΠΑ κάνουν μια τέτοια βλακεία, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα». Η κυβέρνηση του Ιράκ διαπίστωσε ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας του Ιράκ και των δυνάμεων της αντίστασης στο Ιράκ που προσβάλλουν θέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Ορισμένες από τις βαριά οπλισμένες οργανώσεις ηιτών που έχουν διεκδικήσει ρόλο σε πολλές επιθέσεις συγκροτούν ταξιαρχίες στις μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, μια κοινή δύναμη κρατικής ασφάλειας, η οποία τεχνικά τελεί υπό τη διοίκηση του ίδιου του Σουντάνη. Αυτές οι παρατάξεις έχουν δεσμευθεί ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανών, επικαλούμενες την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στους σφοδρούς βομβαρδισμούς που διενεργεί το Ισραήλ εναντίον της Γάζας και την παρουσία των στρατιωτών των ΗΠΑ στο Ιράκ, τους οποίους απαγορούν κατοχική δύναμη. Εκτός από το διπλωματικό προσωπικό, είπαμε ότι έχουν 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ, σε διάφορες βάσεις, και στο κεντρικό Ιράκ και στο βόρειο Ιράκ, στο περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν. Εδώ υπάρχει μια περίεργη δήλωση, την είπαμε και χθες, λέει Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν ξέρουν τι, δεν μιλάνε τι. Τώρα τι λέει το Iran Observer? Το Ιράν εντάχθηκε στο έργο του πυρηνικού αντιδραστήρα ΡΙΚ της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη ερευνητική εγκατάσταση αντιδραστήρα τύπου δέσμης στον κόσμο με θερμική ισχύ 10 ΜΒ. Ο αντιδραστήρας έχει κατασκευαστεί για να γίνει η κύρια πηγή νετρονίων για πυρηνικά όπλα και άλλες πυρηνικές τεχνολογίες. Ο αντιδραστήρας ΡΙΚ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη ρωσική πυρηνική ερευνητική κοινότητα και αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών στον τομέα των πυρηνικών όπλων για πολλά επόμενα χρόνια. Άρα, αυτό που ψάχαμε να βρούμε χθες, τι συμφώνησαν άραγε η Ρωσία με το Ιράν, βάζουμε ένα ερωτηματικό, μήπως η συμφωνία αφορά τη συμμετοχή του Ιράν στα ερευνητικά προγράμματα αυτού του αντιδραστήρα δέσμης νετρονίων, από ό,τι λέει, που είναι ο σημαντικότερος τουλάχιστον για τη Ρωσία. Πάμε να δούμε στις διεθνείς αντιδράσεις τώρα για τον πόλεμο που βρισκόμαστε. Ο Φρίντμαν, Τόμας Φρίντμαν, με ένα άρθρο του στους New York Times, αναπτύσσει τους προβληματισμούς που έχει μετά το ταξίδι που έκανε στην περιοχή, στον αραβικό κόσμο. Μερικοί από τους προβληματισμούς που αναφέρει στο άρθρο είναι το εξής, ότι διάβασε ένα άρθρο, λέει, στην εφημερίδα Haaretz του Νταβίτ Ρόζενμπεργκ, που είναι κεντροαριστερή,
η οποία λέει ακόμα και αν έχουμε αποφασιστική νίκη επί της Χαμάς, το Ισραήλ θα επιβαρυνθεί με πρόβλημα που δεν μοιάζει να επιδέχεται λύση. Η συζήτηση για την επόμενη μέρα είναι ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα. Αλλά δεν είναι μόνο ποιος θα την κυβερνήσει, ποιος θα την ανοικοδομήσει αφού την γκρέμισαν. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, λέει όμως ότι ήταν ενθαρρυντική, ενθαρρυντικά τα μηνύματα που πήρε από την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία. Οι Σαουδάραβες, λέει, μου έδωσαν την εντύπωση ότι επιθυμούν οι ΗΠΑ να δώσουν τέλος στον πόλεμο, καθώς ο θάνατος και οι καταστροφές οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας της Γάζας, ενώ αποθαρρύνουν ξένους επενδυτές και απειλούν το όραμα του διαδόχου του θρόνου των Σαούδ, του πρίγκιπα Σαλμάν, για εξυγχρονισμό του βασιλείου. Παρότι η Σαουδική Αραβία δεν τρέφει καμία συμπάθεια για τη Χαμάς και δεν θα δρυνούσε για την εξαφάνιση της οργάνωσης, το Ριάτ αμφιβάλλει ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να εξοντώσει την οργάνωση. Κάτι ξέρουν οι. Επίσης, είπε ότι η αναβίωση του διαλόγου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, ΗΠΑ, Ισραήλ και Παλαιστινίων θα ήταν δύσκολη ακόμα και με μια μετριοπαθή κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ. Πόσο μάλλον για αυτό το συνονθήλευμα φανατικών που κυβερνούν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, αφιερωμένων όχι μόνο στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης αλλά και της Γάζας. Εδώ το λέει ο Φρίντμαν. Θέλουν να προσαρτήσουν και τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Εδώ έχω να θέσω ένα θέμα. Είπαμε ότι πρέπει να σταθούμε απέναντι στη Ρωσία. Γιατί? Γιατί η Ρωσία θέλει να εισβάλλει, εισέβαλε και να προσαρτήσει κατεχόμενα εδάφη. Και αυτό, αν δεν το υποστηρίξουμε, αν δεν υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι σαν να υποστηρίζουμε την Τουρκία ή που θα έρθει κάποια στιγμή να εισβάλλει και να προσαρτήσει δικά μας εδάφη. Άρα αν θέλουμε να έχουμε ισχυρές θέσεις, πρέπει να καταδικάζουμε τον οποιοδήποτε εισβολέα ή χώρα που κατέχει ξένα. Με το Ισραήλ τι γίνεται? Δεν κατέχει τη Δυτική Όχθη, δεν έχει εισβάλλει στη Γάζα. Έχει τα δίκαια του το Ισραήλ. Ναι. Και η Ρωσία επικαλείται κάποια δίκαια. Εδώ μήπως πρέπει να το σκεφτούν καλύτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι ακολουθούμε πολιτική αρχών, δεν είπαμε? Να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Αν το Ισραήλ δεν εκπονήσει μακροπρόθεσμο πολιτικό όραμα πείθοντας τον υπόλοιπο κόσμο να οδηγήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, η Λωρίδα μπορεί να αποδειχθεί μόνιμη πληγή στα νότα του Ισραήλ. Η νέα γενιά ηγετών στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα και στο Μαρόκο, τρεις χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ, εκφράζει την αγανάκτησή της για την προσοχή, την ενέργεια και τα μέσα που υποχρεώνονται να δαπανούν προς όφελος των Παλαιστινίων. Την ίδια στιγμή όμως νιώθουν αποτροπιασμό για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα. Είπαμε ότι την ανησυχία της εκφράζει η Ουάσιντον με διάφορους τρόπους, αυτό πλέον είναι η είδηση, και για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξ όσων γνωρίζω, ενώ είχαν εγκρίνει την πώληση κάποιων όπλων, φορητών όπλων στο Ισραήλ, το Υπουργείο Εξωτερικών τη σταμάτησε την πώληση για υπό το φόβο ότι αυτά τα όπλα θα δινόταν σε επίκους, οι οποίοι έπικοι θα τα χρησιμοποιούσαν στους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, τα παίρνει τα μηνύματα το Ισραήλ, αλλά εκτιμώ ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα κάνει πίσω. Πάμε, πέμπτο θέμα. Ένα καταπληκτικό άρθρο στη Wall Street Journal. Καταπληκτικό. Ακούστε. Κι όμως υπάρχει κάτι που πολλοί προσδιορίζουν ως μεγαλύτερη ανησυχία για τις κοινωνίες των κρατών του κόσμου ή ακόμα και απειλή από το κύμα ακρίβειας που σάρωσε όλες τις χώρες. Μαντέψτε τι είναι, η μετανάστευση. Και αυτό το γίνεται πλέον πρόβλημα στις πιο ανεκτικές χώρες του κόσμου ή να το πω αλλιώς, όχι μόνο στις πιο ανεκτικές, στις χώρες του κόσμου που έχουν επωφεληθεί τα μέγιστα από τη μετανάστευση. Καταρχάς, η Γερμανία δεν θα ήταν αυτή που ήταν αν δεν έπαιρνε δεκαετίες του 50 την οικοδόμησή της, 60-70, μετανάστες από την Ελλάδα, από την Τουρκία και από αλλού. Εκεί στηρίχτηκε η ανάπτυξή της. Η Αυστραλία. Δεν θα υπήρχε Αυστραλία χωρίς τη μετανάστευση. Ο Καναδάς.
Δεν θα υπήρχε ο Καναδάς χωρίς τη μετανάστευση. Με τι θα την έκανε, με τα έλατα? Μια αχανής χώρα χωρίς κόσμο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν τώρα, καλά Σουηδίες και τα λοιπά, όλες αυτές το ήπιαν το πικρό ποτήρι. Όλες αυτές οι χώρες τώρα, για η Ευρώπη το πήρε το χάρι. Σε όλες αυτές τις χώρες το πρώτο πρόβλημα, οι δημοσκοπήσεις κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, τα κόμματα κάνουν δημοσκοπήσεις να δουν, να καθορίζουν τις πολιτικές τους. Και βλέπουν ότι το μεταναστευτικό είναι πάνω από την ακρίβεια σε μια σειρά από χώρες, αυτές που σας προανέφερα. Πολύ σημαντικό θέμα πιστεύω. Εάν η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να μην σταματήσει εκεί, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ από τις Βρυξέλλες. Αν ο Πούτιν νικήσει την Ουκρανία, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η επίθεσή του να μην σταματήσει εκεί και να πάει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η υποστήριξή μας δεν είναι προς την Ουκρανία, δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι επένδυση για τη δική μας ασφάλεια, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Σήμερα συναντώνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να αποφασίσουν για τα 50 δισεκατομμύρια. Η Ουκρανία προανήγγειλε το βέτο. Να δούμε τι θα γίνει. Αν και διαβάζω ότι η Ουκρανία έδωσε, θα απελευθερώσουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ που τα είχαν δεσμεύσει στην Ουγγαρία για λόγους, επειδή είχε παραβιάσει κάποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποινές δηλαδή, μεταξύ αυτών και το μεταναστευτικό, και λένε θα τα απελευθερώσουν για να άρει το βέτο. Να δούμε. Μόνο οι ΗΠΑ στέκονται ανάμεσα στη σφαγή και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφερόμενος στην ψηφοφορία που έγινε την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Τουρκία τα βάζει με την Αμερική. Για όσους αφελείς εδώ στο κολονάκι πιστεύουν ότι η Τουρκία θα υπολογίσει την Ελλάδα με αυτά που υπέγραψαν εδώ. Υπενθυμίζοντας ότι 153 χώρες ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, ο Φιντάν είπε ότι ένα παρόμοιο ψήφισμα είχε εγκριθεί με μόλις 121 ψήφους πριν και ότι υπήρξε σημαντική αύξηση των θετικών ψήφων στο διάστημα που μεσολάβησε. Είδαμε ότι πολλές χώρες που προηγουμένως απήχαν, όπως η Ελλάδα, ή ψήφισαν κατά, αποφάσισαν να σταθούν στο πλευρό της Παλαιστίνης. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τη βούληση της διεθνούς κοινότητας να τερματίσει την καταπίεση, επισήμανε σε δηλώσεις του από την πρωτεύουσα του Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Περιμένουμε, εκεί είναι ο Φιντάν τώρα. Εκεί ετοιμάζουν το νεκροκρέβατο της Αρμενίας. Οι φίλοι μας που έχουμε υπογράψει. Εθνοκάθαρση στο Αφρίν, εθνοκάθαρση στο Αρτσάχ, εθνοκάθαρση στα κατεχόμενα, αλλά εμείς λέμε όχι, με εμάς θα είναι όλα καλά. Εντάξει. Περιμένουμε από τη ΣΥΠΑ να μην εμποδίσουν περαιτέρω τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη. Αυτή τη στιγμή μόνο η ΥΠΑ από μόνες του στέκονται εμπόδια ανάμεσα στην κατάπαυση του πυρός και στη σφαγή στη Γάζα. Ουκρανία-Ρωσία. Η Ρωσία εξαπέλυσε 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 6 πυράβλους σε νότιες περιφέρειες της Ουκρανίας χθες το βράδυ και τα ουκρανικά συστήματα κατέριψαν τα 41 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι πύραυλοι σκότωσαν έναν άμαχο, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, χωρίς να αναφέρουν για ζημιές από τους πυράβλους. Οι υπερασπιστές των ουρανών κατάφεραν να καταρρύψουν 41 από τα 42 Σαχέντ 136-131 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η μεγάλη πλειονότητα από αυτά καταρρύφθηκαν στην περιφέρεια της Οδυσσού. Το Reuters δεν είναι σε θέση να. Αυτά είναι τα τέτοια. Να πούμε πάλι ότι έχει πρόβλημα ο Biden, όπως είπαμε, με το γιο του. Οι αμφιλεγόμενες δοσοληψίες του Hunter Biden δημιουργούν ισχυρούς πολιτικούς πονοκεφάλους στον Αμερικανό Πρόεδρο. Το Κογκρέσο ενέκρινε χθες βράδυ και επισήμως την έναρξη έρευνας για πιθανή παραπομπή σε δίκη και πάυση από το αξίωμα του Δημοκρατικού Προέδρου Joe Biden. Ο ίδιος λέει ότι αυτές είναι πολιτικές ακροβασίες των αντιπολιτευμένων Ρεπουμπλικάνων, δεν έχουν καμία βάση και δεν με αγγίζουν, όμως σε κάθε περίπτωση επηρεάζει το εκλογικό σώμα αυτή η κατάσταση.
Ο Ζελένσκι ζήτησε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην δώσουν στον Πούτιν την πρώτη και μοναδική νίκη της χρονιάς. Επιλέξει, είπε, «Σας ζητώ ένα πράγμα σήμερα. Μην προδώσετε το λαό της Ουκρανίας και την πίστη του στην Ευρώπη». Ο Πούτιν σίγουρα θα χρησιμοποιήσει μία απόφαση σας εναντίον σας προσωπικά και εναντίον όλης της Ευρώπης. Μην του δώσετε αυτή την πρώτη και μοναδική νίκη της χρονιάς. Η Ευρώπη πρέπει να κερδίσει, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται και τα λόγια πρέπει να μετράνε. 50 δις ζητάει. Τι είπε η Μόσχα για το ταξίδι του Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ, χλέβασε το ταξίδι του Ουκρανού Προέδρου Βλοντιμίρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας ότι όλοι έχουν κουραστεί με το ζητιάνο από το Κίεβο. Το ταξίδι του Ζελένσκι αποδείχθηκε κενό περιεχομένο, δήλωσε ο πρέσβης Ανατόλη Αντόνοφ στο κανάλι Telegram της Ρωσικής Πρεσβείας. Δεν ήταν δυνατόν να πείσει ότι η Ουκρανία είναι πιο σημαντική από την ασφάλεια των ΗΠΑ. Όλοι έχουν κουραστεί από το ζητιάνο από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι, είπαμε ότι πήγε στην Νορβηγία με τις 5 σκανδιναβικές χώρες στις Βρυξέλλες και να δούμε. Είπαμε ότι είχαμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί λοιπόν αναπτύσσεται μια δυναμική η οποία θα μας πάρει από κάτω. Δεν βάλαμε όρους για τα Σκόπια. Καλά, αυτό το ήπιαμε το πικρό το ποτήρι. Βάλαμε ένα και μοναδικό όρο και αυτός είναι αδύναμος για την Αλβανία και δεν το βάλαμε και σωστά, δεν το βάλαμε και στην ώρα του και δεν είμαστε και πιστικοί, γιατί άλλα λέει η κυρία Παπαδοπούλου στους συνομιλητές της και άλλα λένε επίσημα έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την αποφασιστικότητα των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων να δεσμευτούν στις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Ανάγκη για δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων για περιεκτική περιφερειακή συνεργασία και ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, μεταξύ άλλων με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική αναφορά, αυτές είναι οι δικές μας θέσεις, ειδική αναφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονατήτων γίνεται στη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων της 13ης Δεκεμβρίου, χθες δηλαδή, στις Βρυξέλλες. Και αν πάρει φόρα αυτό το πράγμα, μετά με τα 37 βέτο που μας προσπαθούν να μας αποκοιμήσουν, δεν βρίσκεται. Τώρα έπρεπε να τα κάνουμε αυτά. Στην κοινή διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων επιβεβαιώνεται εκ νέου η προοπτική ένταξη στον 6 χρόνο της περιοχής, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, καθώς και η δέσμευση των χωρών αυτών να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυση της ενταξιακής τους διαδικασίας. Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνεται και ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης για πρόοδο στο σεβασμό του κράτους δικαίου. Και αυτή είναι η δική μας θέση. Η ενσωμάτωση θα γίνει σταδιακά, καθώς επιθυμούν να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα ίδια είπε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κλείνοντας, να πω μία. Αφήνουμε το άρθρο του κυρίου Κλόκαρη για αύριο, ότι η Κύπρος, ξέρετε, έχει ένα κράτος που βλέπει πιο μπροστά από το ελλαδικό κράτος. Είχαμε μία ιστορική επίσκεψη του Προέδρου του Ιράκ στο Ινστιτούτο Κύπρου. Ο Πρόεδρος του Ιράκ, υπόψη, είναι Κούρδος. Με βάση το Σύνταγμα του 2005, ο Πρόεδρος του Ιράκ θα είναι πάντα Κούρδος και ο Πρωθυπουργός θα είναι Άραβας. Την απόφαση του Ινστιτούτου Κύπρου να παραχωρήσει υποτροφίες σε Ιρακινούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, καθηγητής Σταύρος Μαλάς, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου του Ιράκ, Αμπντούλ Λατίφ Ρασίτ, ως επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας. Συγκεκριμένα, ο Μαλάς ανακοίνωσε την παραχώρηση 5 πλήρων υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές από το Ιράκ στους τομείς των υπολογιστικών επιστημών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των ατμοσφαιρικών επιστημών, καθώς και στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας, στην αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά.
όπως είπε ο Μαλάς, το Ίδρυμα θα καλύψει το 50% των διδάκτρων για άλλους 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς της προσομοίωσης και επιστήμης δεδομένων, των περιβαλλοντικών επιστημών και της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Ιράκ, στον Κούρδο πρόεδρο του Ιράκ, ο Μαλάς εξέφρασε την στήριξη και αλληλεγγύη του προς το λαό του Ιράκ, ο οποίος, όπως είπε, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως σύμβολο ενότητας. Ο πρόεδρος του Ιράκ, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ινστιτούτο Κύπρου για την παραχώρηση των υποτροφιών, ανέφερε ότι το Ιράκ μετά από μια μακρά περίοδο πολέμων με τα γειτονικά κράτη και διαμαχών στο εσωτερικό του, έχει αντιληφθεί ότι οι αντιπαραθέσεις όχι μόνο δεν συμβάνουν στην ευημερία των πολιτών του, αλλά έχουν βάλει φρένο στην επιστήμη και στην πρόοδο της κοινωνίας. Παράλληλα, ο Κούρδος πρόεδρος του Ιράκ, αναφερόμενος στις προκλήσεις του σήμερα, κάλεσε τις χώρες του Περσικού κόλπου να συμμαχήσουν σε μια κοινή προσπάθεια για μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο πρόεδρος του Ιράκ ενημερώθηκε για το πολυσχηδές έργο και την αποστολή του Ινστιτούτου του Κύπρου, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Γιατί λοιπόν δεν έγινε το ίδιο και στην Ελλάδα? Το Ιράκ είναι μια χώρα απίστευτα ισχυρή, με όλα τα προβλήματά της. Ήταν πριν την καταστρέψουν με τον πόλεμο, με την καταιγίδα της Ερήμου το 1992, ήταν 91-92, ήταν η Γερμανία του αραβικού κόσμου, με γερά πανεπιστήμια, με βιομηχανίες, με δυνατούς επιστήμονες, με συνεργασία με την Ελλάδα. Ξανανοίξτε τους δρόμους. Εντάξει, αφήστε τη μονοκαλλιέργεια. Ανοίξτε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Αφήστε τη μονοκαλλιέργεια. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.